στελέχη τους. Πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να αποτελείται από τους καλύτερους. Ποιοι είναι οι καλύτεροι για σας? Οι καλύτεροι ποιοι είναι? Αυτοί που θα... Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα συζητάμε για πολιτικά πρόσωπα, γιατί είμαστε αμέσως μετά από εκλογές. Οι πολιτικοί έχουν να βαφτιστεί από την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όποιος ήταν τεχνοκράτης και ήθελε κάτι να προσφέρει και είχε μια πολιτική άποψη, ας είχε συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, να κριθεί από τον κόσμο. Οι πολιτικοί έχουν και την ευθύνη, είναι και υπόλογοι και απέναντι στη λαϊκή ψήφο. Λοιπόν, οι τεχνοκράτες που θα τους βγάλουμε από το σακί είναι μόνο όταν φτάνει η πολιτική σε αδιέξοδο και ενδεχομένως κάποια πρόσωπα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτά τα αδιέξοδα. Αλλά σήμερα έχουμε νοπή εντολή προς κόμματα και πρόσωπα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είναι πολιτική η κυβέρνηση και πρέπει να συμμετάσχουν οι καλύτεροι που επιλέξουν οι ηγεσίες και συμφωνήσουν και οι άλλοι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση ότι μπορούν να κάνουν αυτή την εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Ο κύριος Βενιζέλος έβαλε στο τραπέζι το θέμα εμπειρία για τα στελέχη αυτά και ο κύριος Κουβέλης το θέμα φερεγγιότητα. Και τα δύο είναι πολύ σοβαρά κριτήρια. Υπάρχουν στελέχη που να ενσαρκώνουν και τα δύο? Νομίζω ότι υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν. Θα ήθελα να κλείνοντας όμως, γιατί δεν θέλω να μπω σε προεκλογικό διάλογο ούτε με τον κύριο Σκουλέτ ούτε με την κυρία Αντωνίου. Θα ήθελα να σας πω κάτι για την Ευρώπη, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αυτή η Ευρώπη? Η Ευρώπη, μην ξεχνάτε ότι η βάση της είναι η οικονομία. Ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ως ζώνη ελευθέρου εμπορίου και μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν κατάφερε να φτάσει σε βήματα ισχυρά πολιτικής ενοποίησης, αφού απερίφθη το Ευρωσύνταγμα από τους λαούς τόσο της Ολλανδίας, της Γαλλίας και υπήρχε βεβαίως και η επικείμενη άρνηση της Μεγάλης Βρετανίας να συμμετάσχει σε αυτό, του λαού, επαναλαμβάνω, του λαού αυτών των χωρών, και έχει παραμείνει σε ένα πλαίσιο οικονομικό, μονεταριστικό. Σαφέστατα η Ευρωζώνη είναι ένα μονεταριστικό εργαλείο. Και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ειλικρίνεια αυτά τα φαινόμενα. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε ότι. Όμως, κύριε Παρβίτσιο, υπάρχουν κακώς κείμενα, θα παλέψουμε, δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν άλλοι 16.